Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχει πέσει αρκετό νερό στην Κρήτη, σωστά. Ακριβώς. Είχαμε ειδοποιήσει από χθες, είχαμε στείλει και δελτίο τύπου, νομίζω το λάβατε και εσείς, ότι θα είχαμε μεγάλα ύψη βροχή σήμερα. Και όντως είχαμε, και πριν από λίγο στείλαμε και τις βροχές που έχουμε καταγράψει μέχρι τις 6 το απόγευμα, δηλαδή από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πολύ σημαντικά ύψη βροχής. Τα μεγαλύτερα ήταν κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά και προφανώς και στο Ηράκλειο και στο Λέντα. Είχαμε 61 χιλιοστά μετρήσει από μια πρωινή καταιγίδα, η οποία δημιούργησε και τα προβλήματα. 110 χιλιοστά βέβαια στο Ασκήφου στα Χανιά, ένα μέρος που είναι πολύ βροχερό, αλλά και πάλι ένα πολύ μεγάλο ύψη βροχής και για το μήνα βέβαια που διανύουμε. Είναι μια ισχυρή καλοκαιρία, μια κυρία που ήθελε και θέλει ακόμα προσοχή. Γιατί τα ύψη βροχής, όπως είπαμε, είναι μεγάλα, συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις, κυρίως στο εσωτερικό του νησιού είναι οι μεγαλύτεροι ρυθμοί βροχόπτωση αυτή τη στιγμή και το επικέντρωνα φαινόμενα. Και θα συνεχιστούν, όπως δείχνουν τα στοιχεία μας, μέχρι και τις επόμενες ώρες. Σταδιακά θα μειώνει την ένταση τους, αλλά θα έχουμε βροχές πιθανότατα μέχρι αύριο το πρωί. Αλλά σε μικρότερες εντάσεις και σαν συνολικά ύψη από αυτά που είχαμε μέχρι τώρα. Θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος έχει περάσει τουλάχιστον στα δυτικά τμήματα του νησιού, ίσως στα ανατολικά να έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Δηλαδή αλλά επειδή έχει πέσει πολύ νερό και έχουν δει προβλήματα από καθολιστήσεις, το νερό που θα πέσει στο μικρότερη ποσότητα μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα. Και τις βραδινές έτσι ώρες αργά, κύριε Λαγουμπάρντε, ιδίως εδώ για την Ανατολική Κρήτη. Ναι, και μέσα στη νύχτα θέλει προσοχή γιατί το κύμα έτσι πηγαίνει προς τα ανατολικά αυτή τη στιγμή. Θα παραμείνουμε στις βροχές και στους 4 νομούς, η εκτίμησή μας είναι και τις επόμενες ώρες, για να πάμε σε μια εκτόνωση του φαινομένου από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά. Ισχυροί βοριάδες, πολύ ισχυρό σχηματισμό, όσο το έχετε δει, φαντάζομαι τι γίνεται, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Φυσικά ένα χειμωνιάτικο σκηνικό με θερμοκρασίες, ο οποίος είναι αρκετά χαμηλές για την εποχή. Αλλά από την Κυριακή που θα έχουν σταματήσει τα φαινόμενα, θα αρχίσει και σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων και σταδιακή άνθρωση θερμοκρασίας. Πέμπτη ή πέμπτη εβδομάδα δεν θα έχει βροχή στην Κρήτη, από ό,τι φαίνεται η μήνυμα στοιχεία που έχουμε. Και άνθρωση θερμοκρασίας που θα να δούμε αρκετά υψηλές τιμές μέσα στην επόμενη εβδομάδα, κυρίως από τα μέσα και μετά. Δηλαδή να προετοιμαζόμαστε για ένα πρώτο μήνυ καύσωνα. Εντάξει, όχι καύσωνα, αλλά θα έλεγα ότι είναι θερμοκρασίες που θα είναι πάνω από τα κανονικά. Θα είναι έτσι ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο, γιατί αυτό που έχουμε είναι προχωρημένου φθινοπόρου. Το έλεγα. Μένω από τα μέσα της εβδομάδας που θα ανέβει έτσι και αρκετά και η θερμοκρασία, θα έχουμε έτσι ένα πιο καλοκαιρινό σκηνικό. Όχι μόνο στην Κρήτη, έτσι. Θα είναι μια θερμή εισβολή που θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα μας και για αρκετές ημέρες. Επομένως, θα το δούμε όμως αυτό τις επόμενες ημέρες. Άρα να βγάλουμε σιγά σιγά τα μαγιό από τις ντουλάπες. Τα έχετε βγάλει, νομίζω ήδη, είναι εντάξει, λίγες ημέρες. Κάποιοι νωρίτερα, κάποιοι πιο μετά. Και σκόνη, κύριε Λαγουμπάρντε, περιμένουμε και σκόνη. Όχι. Σκόνη ήδη καθαρίζει. Υπήρχε κάποια πολλήματα ακόμα σήματα, όμως τους βοριάδες φεύγει προς τα ανατολικά και καθαρίζει. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κάποιο σημαντικό επεισόδιο με το φροσκόνη στις επόμενες ημέρες. Σας είπα περισσότερο, έτσι θα έλεγα, καλές καιρικές συνθήκες από την Δευτέρα και μετά. Έτσι, και εκεί Δευτέρα και μετά. Και άμα μπει θερμοκρασία, ώστε να σταδιακά θα επανέλθουμε στα κανονικά, γιατί είμαστε τώρα λίγο κάτω από τα κανονικά. Και θα ανέβουν πιθανόν αρκετά ψηλά από τα μέσα τις επόμενες εβδομάδες και μετά. Πάντως τώρα, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, δεν ξέρω αν ισχύει και για εσάς τους επιστήμονες το ίδιο. Αλλά νιώθω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι άντε τελείωσε, ήρθε το καλοκαίρι, τελειώσαν οι βροχές, ούτε άντε τελειώσαν οι καλοκαιρίες, ήρθε το φθινό. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Όχι. Αλήθεια, αυτό βέβαια διαπιστώνουμε σαν εικόνα γενική. Γενικά έχουμε καλό καιρό, το είδαμε και όλο το χειμώνα, με διαλύματα κρύου και κακοκαιριών. Αλλά πιθανόν να ξανέχουμε βροχές. Συμβαίνει ακόμα και το Μάιο. Στην νότια Ελλάδα, βέβαια, και στην Κρήτη αυτό γίνεται όλο και πιο σπάνιο όσο μπαίνουμε προς το καλοκαίρι, δηλαδή προς τον Ιούνιο. Αλλά μπορεί να τύχει, το είδαμε και πέρσι, έτσι, και τα φαινόμενα και το Μάιο και τον Ιούνιο σε πολλές περιοχές της χώρας. Και για να σας δώσουμε και μια εικόνα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, κύριε Λαγουμπάρντε, έχει αρχίσει και ρίχνει καλή βροχή εδώ στο Ηράκλειο. Καταρακτώδη θα την έλεγα, εδώ στην Ιταλική περιοχή. Ναι, τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης θα έχουν πιθανότητα και τα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Είναι προς τα εκεί κατευθύνεται τώρα, να το πούμε, το μέτωπο της κακοκαιρίας. Και στα πιο δυτικά θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, μπορεί να έχουν κατόπου κάποιους εξάρσεις, αλλά έχει ακόμα αρκετό νερό να πέσει και γι' αυτό θέλει προσοχή. Το επαναλαμβάνω, γιατί ήδη υπάρχουν προβλήματα από το νερό που έχει ήδη πέσει, κατολιστήσεις ή μεταφορές των υλικών που μπορεί να επιδεινωθούν από τη βροχή που θα έχουμε και τις επόμενες ώρες. Μάλιστα. Κύριε Λαγουμπάρντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.